Με σύστη σχηματίζουν οι σημαίες της υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας σε ένδειξη πένθους για το θάνατο των δύο νεαρών αστυνομικών στην αιματηρή συμπλοκή στην Αθήνα. Θα ήθελα να πω ότι η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα πένθους για την ελληνική αστυνομία. Δύο νέα παιδιά έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Οι εγκληματίες αυτοί που τα έκαναν πιστεύω ότι είναι άνανδροι δολοφόνοι που ήθελαν να σκοτώσουν. Ο οπλισμός που χρησιμοποίησαν χρησιμοποιείται μόνο σε πόλεμο, γι' αυτό τους αποκαλώ και δολοφόνους. Και ζητάμε οι πολίτες και η πολιτεία να σταθούν στο πλευρό της αστυνομίας, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και κάθε μέρα, διότι ευνοούμενο κράτος χωρίς αστυνομία δεν μπορεί να υπάρξει. Το τραγικό περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή στην αστυνομία. Από τα μέσα προστασίας υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα δεν είναι μόνο το ορεινό, είναι και το παρελθόντας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Καταρχήν, έχουμε τα αυτοκίνητα τα οποία είναι προβληματικά, πεπαλαιωμένα, με πάρα πολλά χιλιόμετρα, το οποίο δεν δίνουν την κατάλληλη ασφάλεια στον συνάδελφο όταν κινούνται. Δηλαδή, τα χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά, έως και 1 εκατομμύριο. Από εκεί και πέρα, εκτός από τα αυτοκίνητα, υπάρχει πρόβλημα με τα αλεξίς φραγιλέκα. Τα αλεξίς φραγιλέκα είναι δύσχρηστα και λιγμένα. Λιγμένα εννοώντας ότι και το αλεξίς φραγιλέκο έχει ημερομηνία λήξεως. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι από το παρελθόν και συγκεκριμένα να σας πω ότι τα αλεξίς φραγιλέκα δεν επαρκούν για όλο το αστυνομικό προσωπικό του νομού. Οπότε εμείς όλα αυτά τα προβλήματα τα καταγράψαμε σε ένα υπόμνημα, το θέσαμε και στους τρεις βουλευτές του νομού. Ο κύριος Βαγιονάς, ο βουλευτής κύριος Βαγιονάς έκανε μία ερώτηση, η οποία αυτή η ερώτηση έγινε συγχρόνως, όπως ενημερώθηκα, και από 20 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι άλλοι δύο βουλευτές, οι τοπικοί του ΠΑΣΟΚ, είδαν ότι τα προβλήματα, όντως κατανοήσαν ότι τα προβλήματα υπάρχουν στην αστυνομία και προσπαθεί ο καθένας με τον τρόπο του να μας βοηθήσει για να υπάρξουν λύσεις στα προβλήματά μας. Όπως αναφέρουν συνδικαλιστές, οι αστυνομικοί είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν αλεξίσφαιρα γυλαίκα με δικά τους χρήματα. Ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο πάει από συνάδελφο σε συνάδελφο και κάποιοι συνάδελφοι, επειδή αυτά τα αλεξίσφαιρα, όπως είπα, είναι δύσχρηστα, έχουν πολύ μεγάλο όγκο και βάρος, αναγκαστήκαν από μόνοι τους να διαθέσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Γιατί αν σκεφτούμε ότι ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο στοιχίζει γύρω στα 1.000 ευρώ, το πληρώσαν από την τσέπη τους για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Στο νομό Χαλκιδικής δεν παρατηρούνται προβλήματα σε ό,τι αφορά την προμήθεια καυσίμων για τα περιπολικά, όμως αστυνομικά τμήματα και κρατητήρια θυμίζουν ψυγείο λόγω της περιστολής δαπανών για πετρέλαιο θέρμανσης. Με τα καύσιμα των αυτοκινήτων μέχρι αυτή τη στιγμή στο νομό Χαλκιδικής δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν έχουν εγκριθεί. Εγκρίθηκε μόνο μία φορά για το 2011, οπότε αυτή τη στιγμή βιώνουμε καταστάσεις τριτοκοσμικές, δηλαδή υπάρχουν τμήματα χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης. Οι συνάδελφοι δουλεύουν κάτω από ψύχος, όπως και υπάρχουν και κρατούμενοι οι οποίοι ζουν μέσα στο χώρο αυτό χωρίς θέρμανση, και από εκεί και πέρα έχουμε το πρόβλημα με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ότι δεν υπάρχουν χρήματα για επισκευές. Δηλαδή κάποιο αυτοκίνητο το οποίο παθαίνει και την πιο μικρή βλάβη δεν μπορεί να επισκευαστεί, διότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Αυτά τα προβλήματα τα είχαμε θέσει την προηγούμενη εβδομάδα και σε μια συνάντηση που είχαμε με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, το Άγιο Όρος, είχε επισκεφθεί τον νομό Χαλκιδικής. Μας είπε ότι γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια εκ μέρους του και εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το θέμα είναι ότι η προσπάθεια μπορεί να γίνεται, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Τα προβλήματα υφίστανται, με ότι αυτό συνεπάγεται και για μας τους αστυνομικούς και για τους πολίτες. Οι αστυνομικοί εκφράζουν ανησυχίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα περιπολικά καθώς και τα υπόλοιπα υπηρεσιακά οχήματα. Ένα αυτοκίνητο που έχει διανύσει 800.000 χιλιόμετρα ή 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα δεν εξασφαλίζει κάποια ασφάλεια στον συνάδελφο. Και αυτό το θέμα θέσαμε προς όλους, να μην φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε κάποιο θύμα και μετά όλοι να καταλογίζουμε τις ευθύνες σε κάποιους άλλους. Η θέρμανση των κτηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής βασίζεται πλέον σε χορηγούς και δωρητές.
Από ό,τι γνωρίζω και είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι υπήρξαν κάποιοι χορηγοί, θα τους έλεγα εγώ, οι οποίοι έχουν βοηθήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά δυστυχώς εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν πάντοτε να βγαίνουμε έξω, να ψάχνουμε χορηγούς, να ζητιανεύουμε για να μπορέσουμε να εργαστούμε και να προσφέρουμε. Το ζήτημα έχει φτάσει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιώργος Βαγιονάς, καθώς και 20 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.